Καλώς ήρθατε στο Theocnologist. Ώρα για unboxing. Η λαϊκή ρίση «Η φτώχεια τρώει τον παρά» με έχει καταστρέψει. Όχι όμως σε αυτό το βίντεο. Είμαι ο Θοδωρής και σήμερα θα δούμε το gaming headset της Node με κωδική ονομασία GHDS003. Μιλάμε ξεκάθαρα για ένα headset της λεγόμενης budget κατηγορίας και ο λόγος που το αναφέρω εξ αρχής είναι για να θέσουμε τον πύχη των προσδοκιών μας. Η συσκευασία τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά είναι λιτή. Δεν είναι ότι πιο στιβαρό έχω δει, παρόλα αυτά περιέχει σύντομη περιγραφή των προδιαγραφών, ενώ επιτρέπει να έχουμε εικόνα του προϊόντος όσο αυτό είναι ακόμη στο ράφι. Η αποσυσκευασία ελληνιστή unboxing διετελέσθη με τα μανίας. Ένα headset και ένα manual. That's all. Με μια πρώτη ματιά το μέγεθος εντυπωσιάζει. Και αυτό ακούστηκε κάπως. Το headset δείχνει τεράστιο και είναι τεράστιο, ωστόσο δεν δείχνει να έχει βάρος που θα προβληματίσει. Αυτό κρατήστε το με αστερίσκο. Στο επάνω μέρος ο σκελετός αποτελείται από δύο τμήματα όπου συνδυάζεται μέταλλο και πλαστικό, τα οποία καταφέρνουν να δώσουν στιβαρότητα χωρίς καθόλου τριξίματα και ενοχλητικούς θορύβους, ακόμη και υπό αντίξωες σε εισαγωγικά συνθήκες. Το ελαστικό headband είναι επενδυμένο από μαλακή δερματίνη, ωστόσο είναι πολύ λεπτό, αν και δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Sliders δεν θα βρείτε, μιας και το headband έχει αναλάβει να προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού και τα καταφέρνει αρκετά καλά. Η σύνδεση με τα earcaps γίνεται πιο κάτω στις ασημένιου χρώματος τάπες που προσθέτουν μια όμορφη πινελιά στο συγκεκριμένο σημείο. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για εγκάρσια περιστροφή μερικών μοιρών στα ακουστικά καθαρά για λόγους εφαρμογής στο κεφάλι. Δεν περιστρέφονται αρκετά ώστε να τα ακουμπήσετε στο λαιμό. Στα earcaps τώρα έχουμε πλαστικό και δερματίνη. Πολύ δερματίνη. Πάρα πολύ δερματίνη. Εξωτερικά μαύρες γρίλες καλύπτουν το φωτιζόμενο σε μπλε χρώμα λογότυπο της εταιρείας, το οποίο δυστυχώς δεν αλλάζει χρώμα. Το πλαστικό περιμετρικά δείχνει ανθεκτικό και αντιστέκεται με μεγάλη επιτυχία στις δαχτυλιές. Στο εσωτερικό τώρα έχουμε τερατώδη earcaps και δεν υπερβάλλω καθόλου. Τερατώδη. Και είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό σημείο του headset όταν το βλέπεις για πρώτη φορά. Αγκαλιάζουν πλήρως το αυτί, εκτός αν έχεις βγει από το avatar, η αίσθηση όταν τα φορέσεις είναι αν μη τι άλλο απολαυστική, ενώ τα πάνε αρκετά καλά και στο κομμάτι της απομόνωσης των εξωτερικών θορύβων. Το περιεχόμενο ωστόσο είναι ένα σημείο στο οποίο έγινε έκπτωση, μιας και δεν πρόκειται για memory foam, αλλά πρόκειται για απλά σφουγγαράκια. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση είναι μόνιμη και συνεχής και δεν προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην πολύ ωραία χρήση τους. Στο πίσω μέρος του αριστερού earcap υπάρχει ενσωματωμένη ροδέλα για την αυξομοίωση της έντασης. Ο ήχος που παράγουν είναι ικανοποιητικός και προσανατολισμένος στην gaming τάση που θέλει τα πάντα να καλύπτονται από μπάσο. Με λίγα λόγια, αποδεκτές ψηλές συχνότητες, μέτριες μεσαίες και έντονες χαμηλές. Σε θέμα έντασης είναι ok, απλά όταν πάρεις κοτόπουλο και θέλεις να κάψεις τα μισά σου εγκεφαλικά κύτταρα ακούγοντας το αγαπημένο σου κομμάτι στη διαπασόν, ενδεχομένως να αναγκαστείς να κρατήσεις τα εγκεφαλικά σου κύτταρα ζωντανά. Συνολικά όμως το αποτέλεσμα που φτάνει στο τύμπανο είναι ικανοποιητικό και μόλις θυμηθείς πόσα πλήρωσες, αρχίζει να γίνεται ευχάριστο. Αν κάποιος περιμένει ήχο αντίστοιχο με headset των 100 ευρώ, θα εκπλαγεί δυσάρεστα. Αν κάποιος τα αγοράζει όντας προσγειωμένος εξ αρχής, θα ακούσει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενε. Για τους προσεκτικούς τώρα που παρατηρήσατε την ένδειξη 7,1 sound effect στη συσκευασία, έχω να πω συγκεντρώσου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όσον αφορά το ενσωματωμένο μικρόφωνο, μπορεί να κρύβεται στο σώμα του headset και να εκτείνεται κατά βούληση. Η απόλυξή του φωτίζεται σε μπλε χρώμα χωρίς κάποια λειτουργική αξία, ενώ ο ήχος που καταγράφει είναι αντίστοιχος με ό,τι προανέφερα για τον ήχο των ακουστικών. Αν κάποιος περιμένει ήχο αντίστοιχο με headset των 100 ευρώ, θα εκπλαγεί δυσάρεστα. Αν κάποιος το αγοράζει όντας προσγειωμένος εξ αρχής, θα ακούσει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενε. Θα ήθελα λίγη μεγαλύτερη διαδρομή στην έκταση του μικροφώνου, μιας και όπως βλέπετε, το μήκος του δεν είναι αρκετό για να φτάσει μπροστά στο στόμα. Και αυτό επίσης ακούστηκε κάπως. Αλλά δεν έχω καμία πονηρή διάθεση, σας διαβεβαιώ. Το καλώδιο μήκους 2,3 μέτρων καταλήγει σε τριπλή απόλυξη με δύο jack 3,5 χιλιοστών για ακουστικά και μικρόφωνο και μια USB η οποία τροφοδοτεί το φωτισμό του headset. Είναι επενδυμένο από glossy μαλακό πλαστικό, το πάχος του είναι αναμενόμενα μεγάλο λόγω των περιεχομένων του, ενώ δείχνει ανθεκτικό τόσο στο κυρίω σώμα του όσο και στη σύνδεσή του στο σώμα του headset. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του review, ας πούμε λίγο για την άνεση. Ενώ στο χέρι δεν τα νιώθεις ιδιαίτερα βαριά, ενώ το headband είναι ιδιαίτερα ελαστικό και δεν σφίγγει, και ενώ τα μαξιλαράκια αγκαλιάζουν το αυτί χωρίς να πιέζουν πάρα πολύ, σε βάθος χρόνου μετά από 2 με 3 περίπου ώρες, εμένα προσωπικά με κούρασαν. Λίγο ο μεγάλος σκελετός, λίγο η έλλειψη memory foam, απλά νιώθεις ότι έχεις στο κεφάλι κάτι τεράστιο και έρχεται η στιγμή που πρέπει για λίγο να τα βγάλεις. Στα 25 ευρώ που είναι η τιμή από την οποία ξεκινούν, το headset της Node είναι μια πολύ αξιοπρεπής πρόταση για κάποιον που δεν θέλει να δαπανίσει το μισθό μιας εβδομάδας. Στην περιγραφή θα βρείτε όπως πάντα links του headset το Scrooge, καθώς και link για το unboxing video του νικητή του τρίτου επεισοδίου Show the Setup GR, DimiJO, ο οποίος παρέλαβε από εμένα ένα τέτοιο headset ως έπαθλο για την νίκη του. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.